μπάντα δημιουργήθηκε το 2005. Είχαμε διαφορετικό line-up από αυτό που έχουμε τώρα, βέβαια. Ήταν διαφορετικός και ο μουσικός προσανατολισμός. Παίζαμε ένα πιο rough, brutal πράγμα. Sludge το λέγανε στην Αγγλία. Το 2005 είμαστε σχεδόν 10 χρόνια μπάντα, δηλαδή. Πλέον η μπάντα απαρτίζεται από εμένα, τον Δημήτρη δηλαδή, τον Νίκο, ο οποίος είναι ο κιθαρίστας, είναι ο Γιώργος ο Ζαφυρόπουλος που παίζει και αυτός κιθάρα και ο Κώστας ο Σαββίδης παίζει drums. Αυτό είναι βασικά του Δημήτρη το κόλπο, γιατί είναι οι στίχοι, έχουν κάποιο σατανικό υπόβαθρο τέλος πάντων, κάποιο cult θέμα, το οποίο από τους στίχους και μόνο βγαίνεις, βγάζεις ένα εξώφυλλο, βγάζεις όλο το κόλπο. Αλλά είναι μια αισθητική που ούτως ή άλλως μας αρέσει, δηλαδή ναι. Και διάφορες από τις μπάντες που παρακολουθούμε χρησιμοποιούν αυτή τη θεματολογία. Ακόμα και οι Merciful Fate έχουν μια πάρα πολύ σατανική προσέγγιση στο εικαστικό και στο μουσικό κομμάτι, γιατί αυτά τα πράγματα πάνε πακέτο πολλές φορές. Εντάξει, τι να πούμε, ακόμα και η Iron Maiden, ας πούμε, που θα έλεγε κανείς ότι είναι ό,τι πιο smooth έχει βγάλει ο παραδοσιακός metal ήχος, ακόμα και αυτοί κάποια στιγμή γράψαν το Number of the Beast. Οπότε νομίζω ότι το όλο πράγμα με τα ακούσματά μας και με τους προσανατολισμούς μας όθησε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι ότι ασπαζόμαστε δηλαδή κάποιες τέτοιες ιδεολογίες, ή μάλλον να σου το πω καλύτερα, το αν κάποιοι από εμάς ασπάζονται κάποιες τέτοιες ιδεολογίες δεν έχει καθόλου να κάνει με το εικαστικό και ηχητικό αποτέλεσμα του Devil's Music. Είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε καθαρά καλλιτεχνικά. Νομίζω πως οι μουσικές αλλαγές που γίνονται μέσα στις μπάντες γίνονται πάντα αυθόρμητα. Το γεγονός ότι ήταν τόσο μεγάλη η μουσική αλλαγή που εμείς κάναμε από το EP του 2006 μέχρι το Devil's Music, το οποίο βγήκε το 2013, έχει να κάνει περισσότερο με το ότι πέρασε πολύς καιρός. Οπότε από τότε μέχρι σήμερα άλλαξαν πάρα πολύ τα ακούσματά μας. Άλλαξαμε και εμείς οι ίδιοι σαν άνθρωποι. Μπήκαν και νέοι άνθρωποι στην μπάντα, οι οποίοι πάντα δίνουν νέες ιδέες, νέα πνοή. Πολλές φορές και οι μουσικές απαιτήσεις αυξάνονται ή μειώνονται με νέους ανθρώπους που μπαίνουν στην μπάντα, οπότε νομίζω ότι μάλλον ήταν αυθόρμητο. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε μια, στην καλύτερη περίπτωση απαθή, στη χειρότερη περίπτωση εχθρική στάση απέναντι στη θρησκεία. Είναι ένα, το θρησκευτικό σύστημα, ένα σύστημα το οποίο δεν αγαπάμε γενικά, και θα έλεγα ότι το Devil's Music και όλος αυτός ο στιχουργικός προσανατολισμός που ακολουθούμε ο σατανικός είναι περισσότερο σαρκαστικός προς κάθε είδους θρησκεία. Ακόμα και το σατανισμό που μπορεί να διαφαίνεται ως κύριο θέμα μας, ας πούμε, είναι κάτι, κάποια πράγματα τα οποία εμείς τα βλέπουμε και γελάμε. Τώρα αυτό έχει να κάνει και με τις σκηνές στις οποίες παίζεις, γιατί πολλές φορές δεν το υποστηρίζουν. Δηλαδή παίξαμε σε πολύ μικρές σκηνές. Σε σκηνές οι οποίες δεν είχαν τις τεχνικές ευκολίες για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά όταν κάναμε την παρουσίαση του δίσκου το 2013, το stage show ήταν πάρα πολύ συναφές με αυτό το οποίο πρεσβεύουμε στιχουργικά και μουσικά και εικαστικά κτλ. Φυσικά δεν πρόκειται να βάλουμε corpse paint, δεν το συζητάω. Δεν είμαστε black metal band, δηλαδή όσο και αν μπορεί να οθεί προς αυτήν την κατεύθυνση η όλη θεματολογία που χρησιμοποιούμε. Αλλά και στις 3 Μαΐου που θα παίξουμε στην Αθήνα και στις 18 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, όσο δηλαδή μας το επιτρέπουν οι χώροι, θα έχουμε ένα stage show το οποίο θα είναι σχετικό με αυτά, το οποίο θα απαρτίζεται από φώτα, από βίντεο, από διάφορα αντικείμενα που θα είναι πάνω στη σκηνή κτλ. Αστείο είναι να μιλάμε για πωλήσεις δίσκων. Το σημαντικό είναι να φτάσει το υλικό στον κόσμο.
Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσει το υλικό στον κόσμο. Οι πωλήσεις μια χαρά έχουν. Αυτοί που είναι να πάρουν τέλος πάντων το... Ακριβώς. Τη φυσική μορφή, το CD, το βινίλιο, οτιδήποτε βγαίνει. Εντάξει, προσπαθώ να μην πω κασέτα και δεν υπάρχει. Δεν έχουμε κασέτα. Ευτυχώς. Αυτοί που είναι να το πάρουν τέλος πάντων θα το πάρουν. Τώρα, γιατί να μην υπάρχει και online κάτι ώστε να μπορεί να μπει και ο πιτσιρικάς ο οποίος ακούει MP3, ξέρω εγώ. Και να βάλει και κάθε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να πατήσει και να ακούσει το δίσκο. Δεν υπάρχει λόγος. Νομίζω η μουσική είναι σαν το καρπούζι. Καλό είναι να την παίρνεις με δοκιμή. Ζούμε σε μια εποχή τεχνολογίας, οπότε οτιδήποτε μέσο σου δίνει, γιατί δεν είμαστε... Δεν είναι ότι ζούσαμε τότε, ξέρω εγώ, στην ηλικία που είμαστε τώρα, 15 χρόνια πριν. Αναγκαστικά θα γινότανε, νομίζω, δηλαδή, επειδή έχουμε μεγαλώσει έτσι, πάλι νομίζω να το κάναμε, δεν νομίζω να μην το κάναμε. Εντάξει, είναι και αυτό που επιτάσσει η βιομηχανία ούτως ή άλλως, δηλαδή πλέον πάρα πολλές μπάντες διαθέτουν πρώτα το υλικό τους σε μορφή free streaming, ας πούμε. Και μπάντες οι οποίες είναι σε μεγάλες εταιρείες, δεν απευθύνεται δηλαδή αποκλειστικά στο underground αυτή η πολιτική προώθησης, αλλά ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει σύγκριση με 15 χρόνια πριν, γιατί 15 χρόνια πριν και οι πωλήσεις ήταν διαφορετικές, ήταν πολύ λιγότερο ανταγωνιστική η μουσική βιομηχανία, η αγορά της μουσικής βιομηχανίας, οπότε ο κόσμος είχε ανάγκη ούτως ή άλλως να πιάσει στα χέρια του σε φυσική μορφή αυτό που υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Τώρα που ο κόσμος πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε τόσο πολλά πράγματα και σε τόσο πολλές μπάντες και σε τόσο πολλές μουσικές που υπάρχουν, όπως σου είπα και πριν, καλό είναι να του δίνεις τη δυνατότητα να δοκιμάσει το προϊόν πριν το πιάσει στα χέρια του. Θα έλεγα ότι τα μελλοντικά μας σχέδια είναι κυρίως να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Δηλαδή να κάνουμε τις θυσίες που απαιτείται να γίνουν για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να γράφουμε δίσκους, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε live για να πάει η μουσική εκεί έξω. Φυσικά να γουστάρουμε και να αισθανόμαστε ολοκληρωμένοι μέσα από αυτό που κάνουμε. Νομίζω ότι το. Τουλάχιστον για μπάντες σαν εμάς που είναι ακόμα στο underground, οπότε τα πράγματα είναι λίγο συγκεχημένα και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες γραμμές πολιτικής, marketing και προώθησης και τα λοιπά να ακολουθήσουμε. Πολλά πράγματα προκύπτουν και στην πορεία, οπότε δεν μπορούμε να απαντήσουμε με ασφάλεια σε αυτό, βλέποντας και κάνοντας. Νομίζω το οικονομικό θέμα είναι το πιο κέριο. Το πιο κέριο είναι το οικονομικό, γιατί αν κάποια στιγμή φτάσουμε, ας πούμε, στο σημείο να χτυπήσουμε ταβάνι, να πούμε ότι δεν έχουμε λεφτά για να γράψουμε δίσκο, δεν έχουμε λεφτά για να ταξιδέψουμε, γιατί όπως καταλαβαίνεις για underground μπάντες σαν εμάς, πολλές φορές τα ταξίδια και τα live εκτός έδρας προϋποθέτουν έξοδα παρά έσοδα. Αναγκαστικά βάζεις χέρι στην τσέπη, δηλαδή δεν γίνεται. Το να μην είχαμε λεφτά νομίζω θα ήταν το σημαντικότερο πρόβλημα. Και επειδή για να έχεις λεφτά πρέπει να δουλέψεις, αυτό που έρχεται αμέσως επόμενο είναι το να μην είχαμε χρόνο. Όχι αναγκαστικά. Θεωρώ ότι άμα το πας 5 βήματα παραπέρα, ίσως κάποια στιγμή, όπως το έχουν καταφέρει και διάφορες μπάντες της ίδιας γενιάς με εμάς, μπορείς να φτάσεις αν μη τι άλλο στο break-even point, το οποίο είναι το σημαντικότερο, δηλαδή να καταλήξεις τουλάχιστον να μην βάζεις χέρι στην τσέπη. Το να φτάσεις σε ένα σημείο να μπορείς να βιοπορίζεσαι είναι μάλλον το δυσκολότερο, αλλά το να καταστήσεις την μπάντα σου, το μουσικό σου σύνολο βιώσιμο, είναι κάτι το οποίο το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και μέσα σε όλα, εκτός δηλαδή της καλλιτεχνικής αυτοολοκλήρωσης που είναι ο αυτοσκοπός, όπως είπα και πριν, δηλαδή να γουστάρεις με αυτό που κάνεις, κάπου μέσα στο μυαλό σου είναι σημαντικό και κάποια στιγμή να μπορέσεις να σταματήσεις, να αρτήσεις σαν βάρκα ή σαν νερά, να μπορέσεις να σταματήσεις να βάζεις το χέρι στην τσέπη.